Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή καλωσορίζω τον Δημήτρη Βουδούρη, καθηγητή φυσικής αγωγής, πρόσφατα και υποψήφιο διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Okay, Δημήτρη. Να είμαστε σωστοί, όχι ακόμα το ετοιμάζω. Το ετοιμάζεις. Λοιπόν, τον εκκοινώσω ακόμα. Είναι θέμα ημερών, να μην πω ωρών. Λίγο μηνών. Ωραία. Γιώργο, με τον ήχο είμαστε ok, ακούμε καλά? Να ακούει το κύριο Βουδούρης. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, share screen την οθόνη σου και είμαστε έτοιμοι για ένα επίσης πρωτοποριακό θέμα, το πώς η άσκηση σχετίζεται με το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο μικροβίωμα του εντέρου σχετίζεται με το νοσοποιητικό σύστημα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μια ακόμα πρωτοποριακή παρουσίαση που θα ακούσουμε σήμερα από αυτή την ημερίδα του ΚΙΑΔ. Να δώσω συγχαρητήρια στον φίλο μου και συνάδελφό μου, τον κύριο Μαλιαράκη. Πραγματικά, σαν επιστήμονας της άσκησης, αλλά και σαν γονιός δύο παιδιών, με έκανε να αισθανθώ σαν επιστήμονας υπερήφανος, έτσι, εξαιρετικός ο Νίκος, και σαν μπαμπάς δύο παιδιών, αισιόδοξος, όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Νίκο και όσο και εμείς οι υπόλοιποι βελτιωνόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει βγει η παρουσίαση. Είναι μέρος αυτή η παρουσίαση που θα κάνω σήμερα μιας αρκετά μεγάλης παρουσίασης που είχα ετοιμάσει για το Πανεπιστήμιο Διδακτική Σχολή πριν από 2 χρόνια. Οπότε, εγώ τι έκανα, προσπάθησα να προσαρμόσω κάποια πράγματα έτσι ώστε αυτά που θα πω να φανούν ενδιαφέροντα τόσο για τους επιστήμονες υγείας που παρακολουθούν την σημερινή ημερίδα, αλλά ταυτόχρονα είναι και εύκολα κατανοητά και από τον κόσμο που δεν είναι τόσο ενημερωμένος με αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης λοιπόν έχει να κάνει με το εντερικό μικροβίωμα, να δούμε πώς αυτό αλληλεπιδρά και τι συμβαίνει όταν αυτό αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό μας σύστημα και βέβαια να δούμε πώς η άσκηση έρχεται και είναι πραγματικά ένας άριστος ρυθμιστής, συμβιβαστής και θα δούμε ότι είναι μια δύναμη ειρηνοποιός μεταξύ αυτών των δύο. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα, νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους, έχει δείξει το πόσο σημαντική είναι η άσκηση για πολλά επίπεδα στο αυτό που ονομάζουμε υγεία. Τα τελευταία χρόνια όμως πραγματικά έχουν έρευνες οι οποίες έχουν να αναδείξουν τη σημασία της άσκησης πάνω στην διαμόρφωση του εντερικού μικροβιώματος και αυτό μπορεί να είναι ένα μονοπάτι επιπλέον μέσα από το οποίο η άσκηση έρχεται να συμβάλλει σε καλές ισορροπίες σε αυτό που ονομάζουμε ευζήν, υπό την έννοια ότι πλέον οι συσχετισμοί είναι ξεκάθαροι μεταξύ της καλής λειτουργίας του μικροβιώματος του εντέρου και της υγείας γενικότερα. Χιλιάδες χρόνια πριν ο Ιπποκράτης, ειδικός μοίρωας, είχε πει ότι η κακή πέψη είναι η ρίζα όλων των δεινών. Ακόμα και αν δεν ισχύει απόλυτα αυτό, είμαι σίγουρος ότι χιλιάδες χρόνια πριν ο Ιπποκράτης είχε πει μια τεράστια αλήθεια. Προχωράω λοιπόν στην πρώτη διαφάνεια. Θα σας τα πω εγώ πολύ πολύ απλά, τώρα θα ήθελα να φράσουμε. Όταν μιλάμε για εντερικό μικροβίωμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μιλάμε για 400-500 διαφορετικά γένη μικροβίων. Αυτά συνιστούν την λεγόμενη εντερική μικροφλωρίδα. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το εντερικό μικροβίωμα διαφέρει τόσο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, όσο και μεταξύ των φύλων, όσο και ατόμων διαφορετικών ηλικιών. Και είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε, υπάρχουν πράγματα που αναζητούμε και προσωπικά είμαι πεπισμένος. Το λέω γιατί το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να είναι και το θέμα του αθλητού. Είμαι πεπισμένος ότι θα πεθάνουμε και θα υπάρχουν πράγματα που δεν θα τα γνωρίζουμε ακόμα. Είναι πραγματικά ανεξάρτητο. Τώρα, κύριε Ζουμπανέα, θυμάστε, είχα μια κουβέντα πριν από λίγη ημέρα. Επειδή λοιπόν έχει σχέση με αυτό που θα πω τώρα, η εντερική μικροχλωρίδα μας σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να καθορίζει και το ποιοι είμαστε. Αυτό από μόνο το αποτελεί ένα μήνυμα ότι όσο πιο βαθιά μπούμε στη γνώση αυτής της ιστορίας, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θαυμάσιο όπλο
για θεραπεία στο μέλλον στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε εξατομικευμένη ιατρική. Λοιπόν, αυτοί οι μικροβιακοί οργανισμοί, αυτοί είναι 300-500 διαφορετικά γένη που ανέφερα. Είναι σημαντικό να σας πω ότι καταρχήν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αλλά είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε ότι αλληλεπιδρά αυτό το σύστημα και με το ανοσοποιητικό που ξενιστεί. Και η μόνη συνθήκη που διασφαλίζει την υγεία, αλλά διασφαλίζει και την ίδια τη ζωή μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, είναι αυτό που στην ανθρώπινη φυσιολογία ονομάζουμε ομοιόσταση. Χωρίς αυτήν, πραγματικά η ζωή δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια και θέλω να σας δείξω, εδώ με τον Γκένσο να μπορείτε να δείτε λοιπόν, αν μπορούσαμε λοιπόν, εδώ βλέπετε είναι ο εντερικός βλενογόνος σχηματικά. Εδώ μπορείτε να φανταστείτε τον εντερικό αυλό με το περιεχόμενο που κυκλοφορεί εδώ μέσα. Εδώ μέσα κάλλιστα αυτή που μιλάω εγώ είναι αυτά τα εξαιρετικά αποξηραμένα σίκα της κυρίας Μιλωνά, τα οποία είναι πολύ αγάπη μου έστειλε πριν από λίγες ημέρες, έτσι και το γιαουρτάκι μου. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εντερικό περιεχόμενο που είναι η φυλώση στροφής που περνάει μέσα από τον εντερικό αυλό, αλλά εκεί μπορεί να υπάρξει ενδυνάμει και ένα παθογόνο. Και εδώ από κάτω υπάρχει αυτό που ονομάζουμε το βλενογονικό ανοσολογικό σύστημα. Αν μπορούσα τώρα λοιπόν εργαστηριακά τι να κάνω, να απομονώσω ένα μόνο γραμμάριο εντερικού περιεχομένου, μόνο ένα γραμμάριο, ναι, το οποίο περιέχει ένα νούμερο, προσέξτε το νούμερο 10 ή στην 11η μικροοργανισμούς και να το φέρω σε επαφή και να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει καθημερινά και συνέχεια. Με ένα μόνο γραμμάριο εντερικού ιστού εδώ από τα λεμφοκύτταρα, το οποίο το νουμεράκι αυτό υπολογίζεται σε ένα νούμερο 10 ή στην 6η, πραγματικά θα ερχόμασταν αντιμέτωποι μπροστά σε ένα ολοκαύτωμα. Η φλεγμονή θα ήταν τόσο μεγάλη και τόσο έντονη που πραγματικά η ζωή θα ήταν ασύμβατη. Εδώ είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, ότι η μοναδική συνθήκη η οποία έχετε και να μπορεί να παντρέψει αυτή την αλληλεπίδραση χωρίς να σταματήσει η ζωή, είναι αυτό που ονομάζουμε ομοιόσταση. Και στο θέμα της ομοιόστασης θα εξετάσουμε την άσκηση, πώς δηλαδή η άσκηση μπορείτε να κάνει να έρθει και να βελτιώσει αυτή τη συνθήκη αλληλεπίδρασης. Τώρα, θα ξαναγυρίσω πάλι στην προηγούμενη διαφάνεια. Έρχομαι εδώ και θα ήθελα να σκεφτούμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο υφίσταται. Να σκεφτούμε τον ανθρώπινο οργανισμό σαν έναν υπέροχο συμβιωτικό οργανισμό. Έναν υπέροχο συμβιωτικό οργανισμό. Έχει υπολογιστεί ότι το ανθρώπινο μικροβίωμα αποτελείται, προσέξτε το νούμερο, από 10 φορές επί του συνολικού αριθμού των κυττάρων που φέρουμε πάνω στο σώμα μας. Το νούμερο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και εδώ έρχεται πραγματικά να αναρωτηθεί κανείς από τη στιγμή που κυριαρχούμαστε από μικροβιακούς οργανισμούς πώς είναι δυνατόν η ζωή να συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, την ίδια στιγμή λοιπόν τι κάνουμε. Επάνω μας, εντός μας, προσέξτε τα πω τώρα, φιλοξενούμε, συντηρούμε, αλλά και εξελίσσουμε. Τρία πράγματα κάνουμε, έτσι. Φιλοξενούμε, συντηρούμε, αλλά και εξελίσσουμε. Αυτό το οποίο ονομάζουμε ανοσοποιητικό σύστημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα, με την οποία λέει specialized cellular complex, στην πραγματικότητα τι είναι. Είναι κύτταρα, αλλά και κυταρικοί μηχανισμοί εντός μας, παντού εντός μας, τα οποία κάνουν τρεις πολύ πολύ σημαντικές εργασίες, δουλίτσες. Η πρώτη είναι να εποπτεύουν και να διαφυλάσσουν τα σύνορα υγείας από άκρη σ' άκρη σε όλο τον οργανισμό μέσα από την λεμφική κυκλοφορία και μέσα από την κυκλοφορία του αίματος. Άρα λοιπόν τι κάνουν, εποπτεύουν τα πάντα, παρατηρούν τα πάντα. Δεύτερον, αναλαμβάνουν την έγκαιρη εξόδωση κάθε παθογόνου και ενδυνάμει επικίνδυνου για την υγεία οργανισμού. Άρα εποπτεύω και όποτε χρειάζεται, τι καλύτερο νοσηπητικό θα επέμβει για να δώσει τη λύση. Και τρίτο, το νοσηπητικό κάνει και τη βρώμικη δουλειά,
Γιατί στο τέλος αναλαμβάνεται να κάνει να καθαρίσει και τα υπολείμματα από τη μάχη του μετρό. Αυτό είναι το σωπητικό μας. Έτσι, επιγραμματικά, μέσα από τρεις πολύ, πολύ βασικές λειτουργίες. Τώρα, θα μιλήσουμε για το νοσοκομείο πολύ, πολύ γρήγορα. Ονομαστικά, ποιοι είναι αυτοί οι στρατιώτες, τα πολυμορφοπύρινα και τα μεγάλα μονοπύρινα, τα οποία τι κάνουν. Σκεφτείτε και φανταστείτε και κρατήστε ότι μέσα από την κυκλοφορία του αίματος μπορούν να κυκλοφορούν παντού. Μα παντού. Και μπορούν να διεισδύουν σε κάθε ιστό. Και εκεί τι να κάνουν, αυτό που αναφέραμε πριν. Έτσι, να εκτελούν. Να καθαρίζουν την κατάσταση από κάτι το οποίο είναι δυνάμει επικίνδυνο. Υπάρχουν και τα λεμφοκύτταρα. Αυτά θα μας απασχολήσουν και θα δούμε στο επόμενο. Δούμε διαφάνεια. Θα μας απασχολήσουν τώρα για το θέμα του εμπειρικού μικροβιώματος, όπου στα λεμφοκύτταρα μπορούμε να κατατάξουμε δύο βασικά είδη, τα ΤΑΦ και τα ΒΙΤΑ λεμφοκύτταρα, τα οποία τι κάνουν, αυτά θα δούμε σε λίγο. Παραμονεύουν μέσα στον εμπειρικό σου πνευμονογόνο, είναι εκεί, παραμονεύουν και όποτε χρειαστεί και όποτε επιτυχθεί, θα επέμβουν για να δώσουν τη λύση. Και θα αναρωτηθείς τώρα, αυτό είναι κακό? Και κάθε φορά που με ρωτούν, coach, αυτό είναι κακό, είναι καλό, μα δεν είναι πολύ καλό? Η απάντησή μου πάντα είναι εξαρτάται. Και θα δούμε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ καλό, μπορεί να είναι ευλογία, αλλά μπορεί να είναι και ιδιαίτερα απειλητικό, να είναι η βάση για να αποκριθεί νόσος. Θα πάω λοιπόν τώρα, θα αποχαιρετώ τη διαφάνεια αυτή, πάω στην επόμενη διαφάνεια. Κύριε Ζουμπανέα, που έχω μελετήσει να την τρέξω την παρουσίαση γρήγορα. Κρατήστε λίγο αυτό εδώ το όμορφο ρητό. Εάν λέει επιθυμείς ειρήνη, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πόλεμο. Και θα δούμε ότι αυτό κάνει συνέχεια ο εμπειρικός εμπλεγόμενος. Έτσι. Προετοιμάζεται για πόλεμο για να μπορέσει να κρατήσει την ειρήνη. Να πω ότι αυτές οι δύο-τρεις διαφάνειες που έχω τώρα είναι από το αρχείο του κ. Γκέιλ Μπάνια, ήταν αθλητής μου σε αυτή τη σχολή. Ένας εξαιρετικός ερευνητής στο θέμα του εμπειρικού μικροβιώματος και των ιδιοπαθών πλευμονωδών νόσων του εγκαίου. Εδώ βλέπουμε τώρα μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν διαφάνεια, όπου θα κάνουμε μια υπόθεση. Έστω λοιπόν ότι ένας οργανισμός παθογόνος βρεθεί μέσα στον εμπειρικό αυλό. Βλέπετε εδώ με το κένσον που σας δείχνω, βρεθεί λοιπόν εδώ, ναι, δεν είναι εμπειρικός αυλός. Και έστω λοιπόν ότι έχει έτσι κακές βλέψεις το παθογόνο. Τα ΤΑΦ και τα ΒΙΤΑ λεμφοκύτταρα αναφέρονται στο σχήμα εδώ ως βλενογονικό ανοσολογικό σύστημα. Είπαμε λοιπόν πριν ότι τι κάνουν τα ΤΑΦ και τα ΒΙΤΑ, βρίσκονται κάπου εδώ και τι κάνουν, περιμένουν τη στιγμή που αν χρειαστεί θα επέμβουν. Αυτό συμβαίνει, τα ΤΑΦ και τα ΒΙΤΑ λεμφοκύτταρα. Αυτά λοιπόν βρίσκονται εδώ. Τώρα, υπάρχει το εξής. Πριν τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα να αποφασίσουν να επέμβουν, ευτυχώς, όπως θα δούμε, υπάρχει μια πρώτη γραμμή, η οποία είναι ιδιαίτερα από την εποχή, γραμμή άμυνας του οργανισμού, που στο σχηματάκι αυτό, εγώ τα έχω καταγράψει ως μηχανικό φραγμό και ως αντιμικροβιακό φραγμό. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, η οποία θα αναλάβει τι να κάνει, να εξοντώσει το παθογόνο. Και ευτυχώς υπάρχει αυτή η πρώτη και αποτελεσματική γραμμή. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα θελήσει το παθογόνο να διαπεράσει και να μπορέσει να διεισδύσει στον πνευμόνο, τι θα συμβεί? Θα δεχθεί τέλεια πλήγματα και τελικά θα εξουδετευτεί από αυτά τα συστήματα. Από την πλένη, από τις διθρεσίνες, από την αιμοσοσφαιρίνη α. Δεν θα καταφέρει λοιπόν να περάσει μέσα και δεν θα προκαλέσει, γιατί θα δούμε ότι αυτό μπορεί να είναι μια αντίδραση εκτός ελέγχου, δεν θα προκαλέσει την ανοσοκριτική αντίδραση αυτού του συστήματος, του πνευμονικού ανοσομολογικού. Δεν το θέλουμε αυτό πάντα. Έτσι, δεν το χρειαζόμαστε. Στηριζόμαστε στην αντίδραση του μηχανικού και του αντιμικροβιακού φραγμού. Τώρα, αυτή η διαδικασία, φανταστείτε, δεν αφήνει ανέπαφο τον βλενογόνο σας. Καθημερινά, μα καθημερινά ο βλενογόνος μας δέχεται επιθέσεις, παρενοχλείται και καθημερινά το έντερο τι κάνει αυτορίαση. Και
Είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι μέρος της ομοιοστατικής λειτουργίας και ισορροπίας αυτό. Δηλαδή, να μπορεί αδιάκοπα και αποτελεσματικά το έγκαιρο τι να κάνει, να επισκευάζει τον φραγμό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ τι να κάνει, να επισκευάζει τις φλωρές και τις ζημιές οι οποίες συμβαίνουν. Όταν τώρα ο φραγμός αυτός χάσει την ικανότητά του για επιδιόρθωση ή όταν η επιδιόρθωση είναι πιο αργή από τη φθορά, εκεί οι ανοσολογικές αντιδράσεις που έρχονται από κάτω βγαίνουν εκτός ελέγχου. Και εκεί πλέον ξεκινά να εγκαθίσταται μια χρόνια φλεγμονώδη συνθήκη. Σας τα λέω αυτά και σας τα δείχνω αυτά για να καταλάβετε ακριβώς τον μηχανισμό. Για να μπορέσουμε πραγματικά να εκτιμήσουμε την άσκηση, γιατί θέλω να καταλήξω σαν έναν ανεξάρτητο θεραπευτικό παράγοντα, ο οποίος έρχεται να συμβάλλει στην καλή υγεία. Και δεν του λέω εγώ να φαινήσουμε να δούμε, αλλά δεύτερο επίσης, που στην ποικιλία και στην καλή ποιότητα του εντερικού μικροβιώματος. Τώρα, πάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν, τι μπορούμε να δούμε εντάχει. Αν θέλουμε να δούμε, αυτά που λέω πιστεύω ότι είναι γνωστά σε όλους τους φίλους μου και συνεργάτες τους συγκεκριμένους νευρολόγους. Αν υπάρχουν γιατροί, θα γνωρίζουν σίγουρα. Εδώ είναι πάλι πολύ πολύ καλό να γνωρίζουν οι συνάδελφοι μου οι γυμναστές σε απλή μορφή όπως μεταφέρουν τώρα για να μπορούν να καταλάβουν τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και είναι και το. Το διαταραγμένο έντερο δεν είναι μόνο κάτι που έχει να κάνει με το αν πηγαίνει ή όχι στην αλέτα συχνά. Εδώ θα θέλω να επιβεβαιώσουμε οι φίλοι του νευρολόγου, ότι κάθε φορά που κάνει αναφορά σε ένα νέο πελάτη, το πώ θα πάμε τα έντερα, τραβιέται και λέει μια χαρά, μα πηγαίνει στην αλέτα κανονικά. Έχουμε συνδυάσει την καλή υγεία του εντέρου μονάχα με την ικανότητά μα να είμαστε ισορροπημένα όσον αφορά τη συχνότητα επισκέψη του αλέτα. Δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε εδώ. Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν ένα επιστημονικά αποδεκτό και τεκμηριωμένο μηχανισμό του πώς προκαλούνται αυτό που ονομάζουμε κάτως ύφνε, δηλαδή ιδιοπαθής πνευμονώδης νόσου του εντέρου, άρα μιλάμε για εικόνικο νόσο ή μιλάμε για νόσο του κόρου, μπορούμε να το γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από αυτό το σχηματάκι που σας δείχνω. Λοιπόν, τώρα, έχουμε λοιπόν μια εισβολή ενός παθογόνου. Ένας αποτελεσματικός πλευμονωδικός φραγμός, αυτό που λέγαμε πριν, έτσι βλένει, δίθεν σύνες, ανοσοσφαιρίνη α, τι θα κάνει, θα έχει μια αποδοτική ενωσιακή αντίδραση, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε μια οξία, προσέξτε, αυτοπεριοριζόμενη φλεγμονή. Τι είναι αυτό? Είναι η γαστρεντερίτιδα που πέρασε στον προηγούμενο μήνα, που στο τέλος της υπόθεσης αυτής μπορεί να σε βρει και κατάκοπο και εξαντλημένο, αλλά πλέον είχαν υποχωρήσει τα συμπτώματα και εσύ κατάφερες, δεν λέω να επιστρέψει τη δουλειά σου απαραίτητα, έλεγα η καραντίνα, αλλά σίγουρα κατάφερες να επιστρέψεις στην εργασία σου. Αυτή λοιπόν είναι η οξία αυτοπεριοριζόμενη φλεγμονή. Έτσι ανέφερα σαν παράδειγμα την γαστρεντερίτιδα, όπου έχεις μια αποδοτική ενωσιακή αντίδραση, όπου τώρα. Στην περίπτωση όμως που ο γλαινογόνος του εντέρου σου πρόσωπο είναι ταλαιπωρημένος και δεν υπάρχει ένας ιδιαίτερος ισχυρός γλαινογονικός τραυμός ή δεν υπάρχει ικανότητα για ικανοποιητική αυτοίες από το έντερο, βλέπε διαπερατό έντερο, είναι ένα πολύ γνωστό όριο της καλής μου φίλης της Στέλλας Ραβαναγιώτου χθες στην κλειστή ομάδα που πραγματικά τη θαύμασα. Και πιστεύω ότι θα κουμπώσει πάρα πολύ αυτά που λέω αυτή την ώρα με την υπέροχη παρουσίαση που θα κάνει αργότερα η Στέλλα. Στην περίπτωση λοιπόν που υπάρχει ένα θεραπευμένος βλενογόνος, εκεί τι γίνεται, η κατάληξη δεν είναι όπως την αφαιρά. Εδώ έχουμε τώρα. Καταρχήν υπάρχει και ένα κατάλληλο γονιδιακό υπόστρωμα. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ταλαιπωρημένο βλενογόνο, έχουμε ένα κατάλληλο γονιδιακό υπόστρωμα και εκεί πλέον αυτό που συμβαίνει είναι μία μη αποδοτική ανοσιακή αντίδραση. Φαίνεται ότι είναι το τένσορα και εδώ πάμε σε μία χρόνια επιμέλουσα φλεγμονή. Ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν θα πρέπει να διαφεύγει αυτός εδώ ο πολύ πολύ σημαντικός τρίκος, ο ενδιάμεσος. Δεν είναι μόνο λοιπόν το γονίδιο. Θα πρέπει να έρθει και το περιβάλλον να συνδράμει έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι εδώ.
Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για το περιβάλλον, θα σε πάω πολύ γρήγορα σε αυτή τη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν μπορεί να έχουμε τα genetics, πολύ όμορφα, όμως υπάρχει το ζήτημα της άσκησης. Αυτό έρχομαι να καταλήξω την σημερινή παρουσίαση. Πώς η άσκηση που είναι ένας, προσέξτε ξαναλέω, ανεξάρτητας παράγοντας θεραπευτικός. Είναι το nutrition, είναι η διατροφή. Έτσι, επιλέγω να διατρέφουμε έτσι, αλλιώς ή αλλιώτικα. Είναι το στρες. Όπου στρες μπορεί να είναι το κακό αφεντικό το οποίο όλη μέρα φωνάζει. Μπορεί να είναι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις. Μπορεί να είναι έλλειψη ύπνου. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Τα τρέχω πραγματικά αυτά για να προλάβω να πω όσα πρέπει να πω. Μπορεί να είναι το πρέγκριση, η εγκυμοσύνη. Τι έκανα αν ήμουν εγώ η μαμά, έτσι. Την περίοδο που κυοφορούσα, πώς διατρεφόμουν, πώς ήταν ο ύπνος μου, πώς διαχειριζόμουν πράγματα. Είναι πραγματικά πλέον στρούφο καμπυλισμό, έτσι έκανα να λέω σήμερα με την έρευνα και την φτάση ότι αυτό δεν επηρεάζει. Ναι. Τώρα, ο τύπος της γέννησης, κεσαρική ή φυσιολογικός τεχνητός, η ηλικία για την οποία δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, γιατί χρονική μου ηλικία, αλλά σίγουρα μπορώ να κάνω και την προηγική. Και βέβαια, η χωρίς, προσέξτε, λόγο, χρήση αντιβιωτικών, που είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Εδώ λοιπόν τώρα, μπορούμε να φτάσουμε στη χρόνια επιμέρους αφλεγμονή, αλλά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό γεγονός του περιβάλλοντος. Και εδώ θέλω να πω την ατάκα της ημέρας, η οποία πραγματικά έτσι είναι. Και αυτό πρέπει να μείνει, ότι δεν μπορώ εγώ σαν Δημήτρης, εσύ σαν Παναγιώτης, η Μέρη, η Ελένη, η Χρυσούλα, να αναστρέψει την γονιδιακή τη μοίρα. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό θα αρέσει να ρωτήσω τον παπά μου, τη μαμά μου. Τον παπά, μαμά, γιατί. Α, τι μπορώ να κάνω. Ενώ δεν μπορώ να αναστρέψω την γονιδιακή μου μοίρα, μπορώ στα σίγουρα να καθορίσω την έκφραση ή την σιωπή των γονιδίων μου. Έτσι. Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι για τα γονιδιά μου, αλλά μπορώ να πραγματικά να καθορίσω το αν τα γονίδια αυτά θα σιωπήσουν ή αν θα μιλήσουν. Αυτό το ονομάζουμε επιγενετική. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρα στο χέρι μου το πώς θα αποφασίσω να οργανώσω το περιβάλλον που ζω. Και είδαμε πριν την διαφάνεια της σχετική με το περιβάλλον. Ξαναλέω, αυτό είναι μέρος σύμπτυξη της παρουσίασης. Μόνο η διαφάνεια με το περιβάλλον πραγματικά θα μπορούσα μισή ώρα να σας μιλάω μονάδα. Δεν αποκαλώ μου, γιατί θα μιλήσω και με τις γονείς. Και άλλωστε σήμερα είναι τόσο πολλές οι όμορφες ομιλίες που πρέπει να ακουστούν. Τώρα, κρατήστε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός βακτηριακών κυττάρων έχει βρεθεί να υπάρχει στο παχύεδερο και επίσης το μικροβίωμα του παχύεδερου, κρατήστε τους όρους, είναι πυκνότερο και περισσότερο πολυπίκυλο. Έτσι, το μικροβίωμα του παχύεδερου είναι και πυκνότερο, άρα και περισσότερο και πολυπίκυλο σε σχέση με αυτό του λεπτού εδέρου. Και πάμε στην επόμενη διαφάνεια, ερχόμαστε εδώ. Και γιατί λοιπόν τώρα η σύνθεση της εντερικής μικροχλωρίδας είναι σημαντική για την υγεία. Θα τα πω όσο πιο, εδώ έχω βάλει και ελληνικά points, θα το πω όσο πιο γρήγορα μπορώ και όσο πιο πρακτικά και απλά. Λοιπόν, το εντερικό μικροβίωμα φαίνεται να είναι κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και καλά ρυθμιζόμενου νοσοκομιακού συστήματος. Νομίζω πλέον γίνει εντελώς κατανοητό και από αυτά που θα πρέπει ότι αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε και επιδιώκουμε δεν είναι να μπουστάρουμε το νοσοκομιακό μας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα. Θα μας σκοτώσει. Το που ζητάμε είναι να υπάρχει μια καλή ρύθμιση, να υπάρχει μια ισορροπία, να υπάρχει η ικανότητα, το επιτρέπουν την έκφραση, το νοσοκομικό να τσαμπουκαλεύεται, αλλά απ' την άλλη να υπάρχει η ικανότητα να ερεμεί, έτσι, να μαζεύεται πάλι πίσω. Φαίνεται λοιπόν ότι το μικροβίωμα έχει τεράστιο ρόλο σε αυτό. Τώρα, ποντικά και εργαστηρίο, θα σου πω ένα πειραματικό δεδομένο. Ποντικά και εργαστηρίο, τα οποία μεγάλωσαν σε απόλυτα αποθυρωμένο έδαφος, περιβάλλον, συγγνώμη, γεννήθηκαν με κεσαρική τομή και στη συνέχεια απομονώθηκαν σε αποθυρωμένο θάλαμο. Τα ποντικά και αυτά λοιπόν, τι κάνανε,
κατάφεραν να αναπτύξουν μικροβίωμα, δεν κατάφεραν να αναπτύξουν μικροβίωμα και αποδεδειγμένα είχαν χαμηλότερα επίπεδα ανοσοπάρκειας. Ναι, τώρα, συγκεκριμένα είδη μικροβιακών οργανισμών, τα οποία απικούν στο έντερο, προστατεύουν, προσέξτε, τον κομβική σημασία εταιρικών πραγμών που λέγανε πόσο γρήγορα μπορεί να επιβιωθώνει τις δουλειές από φθορές και ακόμα καλύτερα βοηθούν στη θρέψη και την εκπούλωσή του. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνετε γιατί. Πάμε λίγο παρακάτω. Ρυθμίζουν έτσι, τις ανοσολογικές αντιδράσεις μέσα από την παραγωγή αντιπλεγμονωδών παραγόντων. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα βακτηριακά στελέχη, τα οποία τι κάνουν. Ενώ το νοσοποιητικό μπορεί τι να κάνει, να κάνει επίθεση, αυτά τα βακτηριακά στελέχη είναι εκεί για να εκρίνουν αντιπλεγμονώδεις παραγόντες. Γιατί ξαναλέω, δεν θέλουμε το νοσοποιητικό να είναι σούπερ μπουσταρισμένο. Αυτό πραγματικά θα μπορούσε να αποκαλέσει ίθνερ ή οτιδήποτε άλλο, όπως θα το παρακάτω. Θέλουμε λοιπόν τι να υπάρχουν και τα regulators που λένε. Και σε αυτό το κομμάτι πραγματικά έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία συγκεκριμένων βακτηριακών στελεχών βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Επίσης, συγκεκριμένα βακτηριακά στελέχη, γιατί μιλάμε για ποικιλία μικροβιώματος, έχει αποδειχθεί ότι ενισχύουν την απορρόφηση συγκεκριμένων μετάλλων και έχουν στοιχείο. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά οι διαμορφολόγοι. Μπορεί να έχουν θετική επίδραση στην εκδήλωση κάποιων δυσανεξιών, π.χ. στη λακτόζη. Έχουν αντιδιαβητικά ωφέλη, βοηθούν στην καλύπτωση της χοληστερόλης, μειώνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου του παχαίου φεγγέρου. Και άλλα πράγματα πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Τώρα. Αυτό που αναφέρω κάτω για τη ζύμωση των άπεπτων φυτικών υλών. Υπάρχουν συγκεκριμένα έτσι, στελέχη μικροβιακά, το οποίο τι κάνουν. Βοηθούν, έτσι, ενισχύουν την ζύμωση των άπεπτων φυτικών υλών και την παραγωγή, μέσα από τη ζύμωση αυτή προκύπτει, την παραγωγή των πολύτιμων βραχίες αλύσου λιπαρών οξέων. Επίσης, η υπατική παραγωγή τριγλυκεριδίων, ναι, ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων και των υδατοαρθράκων και πολλά άλλα μοριακά μονοπάτια φαίνεται να παίρνουν από το έντερο. Επειδή λοιπόν αυτά είναι πολύ συχνά απαντώμενα περιστατικά στα γραφεία ειδικά των κεντροπολόγων και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, φανταστείτε πόσο σημαντική είναι λοιπόν η προσέγγιση ενός ανθρώπου με μεταβολικό σύνδρομο ή ενός ανθρώπου με μη αλκοολική λοιπόν λίπης του υδατός, κοιτώντας και μέσα από την προσπάθεια να βελτιώσετε αυτό που λέμε έτσι την μικροβιακή χλωρίδα του ασθενή σας, του πελάτη σας. Πάμε λίγο παρακάτω. Τι συμβαίνει όταν διαταράσετε αυτή τη συνθήκη. Τι συμβαίνει όταν λοιπόν υπάρχει μια δυσλειτουργία. Πολύ πολύ γρήγορα θα περάσω και σε αυτή τη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι όταν διαταράσετε αυτή η συνθήκη ειρήνης, όταν λοιπόν διαταράσετε αυτό, εκεί μπορεί να έχουν την εκδήλωση νόσων που με την πρώτη ματιά να έχει να κάνει με το γαστρεντερικό σύστημα. Εδώ μιλάμε για ελκοδικολίτη, εδώ μιλάμε για κρόν, εδώ μιλάμε για καρκίνο του εταίρου και εδώ μιλάμε για καρκίνο του στομάχου. Αλλά μπορεί να έχω εκδηλώσεις, έτσι, και νοσηρές καταστάσεις οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα και με την πρώτη ματιά με το έντερο, όμως είναι πραγματικά πολύ στενά συνδυμένες. Και αυτές ποιες μπορεί να είναι. Εδώ κάνουμε λόγο για μεταβολικό σύνδρομο, κάνουμε για διαβήτη τύπου 1, τύπου 2, κάνουμε για αλλεργικές αντιδράσεις, μιλάμε τώρα για αλλεργίες τροφικής προέλευσης σε βρέφη, μιλάμε για κατάθλιψη, μιλάμε για προβλήματα τα οποία είναι πραγματικά πολύ κοινά στην καθημερινή μας. Γι' αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν ο νευρολόγος λέει στον πελάτη να δούμε λίγο το τελείως τι συμβαίνει και εκείνος λέει μα πηγαίνω κανονικά στην καλέτα. Και όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πολλά πράγματα ακόμα. Τα
Πάω στην επόμενη διαφάνεια. Έχει πει, είναι η ώρα στη στιγμή που το γραφείο μου ορίζεται με ήλιο, οπότε με βλέπετε λίγο φωτεινούλη. Θα δούμε λίγο πιο πίσω, αφενός να μην ολοκλήρω τον ήλιο και δεύτερον να βλέπετε λίγο καλύτερα. Κύριε Μέρβικα, είναι όλα καλά με την εικόνα? Είναι λίγο άσχημο αυτό που βγαίνει? Μια χαρά, αλλά ίσως αν μπορούσατε να πάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο λίγο. Okay. Από το να πάτε πίσω. Ωραία, ωραία. Πάω λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, τώρα, όλο αυτό μέχρι εδώ ήταν πραγματικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς. Τι σημαίνει εταιρικό μικροβίωμα, τι σημαίνει αρρωσιοποιητική απόκριση, γιατί τα πάντα είναι σχετικά, έτσι, και πώς όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να αλληλεπιδρά και αλληλεπιδρά μεταξύ του, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα μπορούμε να εξασφαλίζουμε την ειρήνη. Και τώρα πάμε να δούμε το κομμάτι μας, το πώς η άσκηση, έτσι, έρχεται να είναι ένας εξαιρετικός ρυθμιστής της ειρήνης. Ωραία. Οι έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο εταιρικό μικροβίωμα σε σχέση με την άσκηση, να σας πω ότι είναι πάρα πολλές, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των paper, αυτό που θα δείτε στην βιβλιογραφία, αφορά έρευνες που γίνανε σε ποντικά. Είναι πολύ λίγες οι έρευνες που έχουν γίνει σε ανθρώπους. Ο λόγος, οι λόγοι μάλλον είναι θέμα τεχνικών, θέμα μεθοδολογίας, και από αυτές που έχουν γίνει, ακόμα λιγότερες είναι που μπορούμε πραγματικά να τις κοιτάξουμε για να πούμε ότι έχουν χαμηλότερο αδυναμιών ερευνητικά. Εδώ σας έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια, την οποία θα προσπαθήσω να επιτρέψω πολύ πολύ γρήγορα. Η άσκηση, σας δείχνω αυτό εδώ στα δεξιά, η άσκηση, όπως είναι ιδιαίτερα γνωστό από χρόνια, ασκεί δράση και μέσα από τον άξονα υποθαλάμου υπόφυσης και εκνευριδίου. Σε αυτό το επίπεδο, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πώς μια σωστά δοσμένη άσκηση, και τόσο όσον αφορά τον όγκο, το intensity και όλα αυτά τα τεχνικά που γνωρίζουμε εμείς οι γυμναστές, τι θα κάνει. Θα ρυθμίσει τους νευροδιεργαστές και θα επιτύχει τις κατάλληλες νευροορμονικές προσαρμογές, έτσι ώστε να μειώσει το στρες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό. Και αυτό γίνεται μέσα από τον άξονα αυτό. Άξονας υποθάλαμος, υπόφυση και επινεφρίδια. Είναι σημαντικό να καταφέρει η άσκηση να μειώσει το στρες. Μα βέβαια, γιατί είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται στο περιβάλλον σου και τελικά σε επηρεάζουν. Ναι, όσον αφορά τουλάχιστον την υγεία του εταιρικού μικροβιώματος που αναφέραμε. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που γίνονται σε ποτικάκια και απέδειξαν ότι τα ποτικάκια τα οποία γυμνάστηκαν σε σχέση με τις ομάδες της κοντρόλ που δεν γυμνάστηκαν κατάφεραν να αναπτύξουν την μικροβιωτική τους χλωρίδα τόσο σε επίπεδο ποικιλίας διαφορετικών ειδών, αλλά και τόσο κατάφεραν καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλιμα, έτσι, στο ωφέλιμο μικροβιακό πληθυσμό και τα παθογόνα. Είχαμε λοιπόν ομάδες από ποντικάκια που γυμναζόντουσαν και ομάδες από κοντρόλ που δεν γυμναζόντουσαν. Είχαν αυτές τις πολύ σημαντικές διαφορές. Η άσκηση λοιπόν έχει να συμβάλλει και στην ποικιλία, αλλά εννοείται, Σπυρίδη, την ερώτηση εννοείται. Εννοείται. Αλλά και στην καλή ισορροπία μεταξύ παθογόνων οργανισμών και ωφέλιμων μικροβιακών στελεχών. Τώρα, εδώ το ψάχνω το βρω. Θα πάω στην επόμενη διαφάνεια. Όχι. Εδώ στα B-Laces που λέει. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, πολύ μεγάλος αριθμός έρευνων, και θα είναι αυτό που μου είπες τώρα, Σπυριδούλα, αυτό που ρώτησες μάλλον, οι οποίες έχονται να αποδείξουν θετικές αλλαγές που έφεραν τα επίπεδα, τα πρωτόκολλα άσκησης, έτσι, στα επίπεδα των χολικών οξέων, τα οποία χολικά οξέα βρίσκονται στον τελικό αυλό. Τώρα, τα χολικά οξέα είναι γνωστά σε όλους τους τροπονόμους ότι τι κάνουν. Διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στο μεταβολικό μονοπάτι της χοληστερόλης αλλά και των λιπιδίων.
Αυτό είναι γνωστό. Ναι, τώρα. Πέρα από αυτό όμως, τα φωνικά οξέα έχουν πλέον αποδειχθεί ότι έχουν σπουδαίες αντιμικροβιακές ιδιότητες. Εφόσον λοιπόν αυτά βρίσκονται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις και σε κατάλληλη σύνθεση μέσα στον εταιρικό αυλό, εννοείται ότι συμβάλλουν έτσι ακόμα καλύτερα στο μονοπάτι της αξιοποίησης της χοληστερόλης και των λιπιδίων και της ρύθμισης τους, αλλά επίσης συμβάλλουν πάρα πολύ που στην διατήρηση της ομοιοστασίας στον εταιρικό μνημογόνο, τα χοντικά οξέα. Και έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι τα χοντικά και τα οποία κάναν άσκηση ή κάνανε, παρουσίασαν σε υψηλά επίπεδα τα χοντικά οξέα στον εταιρικό μνημογόνο σε σχέση με τα χοντικά και τα οποία δεν γυμναζόντουσαν. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ θα πάω στην παρακάτω παρουσία. Ένα αναπάντεχο έβριμα από ανασκόπηση των ερευνών όλα αυτά, ένα αναπάντεχο έβριμα και το οποίο επίσης επιφάνεια χάρη σε πολύ καλά στημένες μελέτες, ήταν και αυτό. Η άσκηση επέφερε αύξηση στα επίπεδα του βουτυρικού οξέως στον εταιρικό αυλό σε ποντικάκια στο εργαστήριο. Το βουτυρικό οξύ, να ξέρετε ότι είναι αποτέλεσμα ζυμώσεων τα οποία λαμβάνουν εντός του εντέρου των άπεπτων φυτικών ινών και από εκεί παράγονται βραχίες, κλεισίδες και παραοξέα. Τώρα, γιατί τα αυξημένα επίπεδα βουτυρικού οξέως είναι σημαντικό για τη ρύση ομοιόσταση? Ένα, συμβάλλουν στην δημιουργία αντιπνευμονών κυταροκινών και έτσι μειώνουν την φλεγμονή καταλαγιάζοντας τις ανοσοαποκρίσεις. Είναι λοιπόν τι, τα regulators. Ναι, και δεύτερον, συμμετέχουν, έτσι, είναι τα εργατάκια που πάνε και τι κάνουν, συμμετέχουν στην επισκευή του εντερικού βλένογονικού φραγμού, που είναι πόσο σημαντικό είναι. Επειδή λοιπόν ο εντερικός βλένογονικός καθημερινά δέχεται επιθέσεις, αυτά λοιπόν είναι τα εργατάκια που πάνε και τι κάνουν, χτίζουν, επισκευάζουν, επιβιωθούν. Και έτσι η επισκευή είναι πιο γρήγορη από τη φορά. Είδατε πόσο σημαντικό είναι αυτό που αναφέραμε. Έτσι μένει αχρίαση τελικά η επέμβαση του συστήματος του ΤΑΠ και ΒΙΤΑ λέμε το κυτάρο. Τώρα, να γυρίσω πάλι μία διαφάνεια πίσω, σας πηγαίνω μπρος πίσω συνέχεια. Ένα εντυπωσιακό έργο που το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα οι επιστήμονες της άσκησης και το οποίο θα με κάθε αφορμή το φωνάζω, το λέω και το δημοσιεύω και στα social μου, είναι ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης παράγονται κυτοκίνες και άλλα πεπτίδια που έχουν τη γενική ονομασία μυοκίνες. Οι μυοκίνες τι κάνουν λοιπόν? Παράγονται από τους μυες, ενώ ο μυς εργάζεται, σηκώνω λοιπόν έναν αλπίρα εδώ πέρα. Θεωρητικά γυμνάζω τον μπράτσο μου, όμως στην πραγματικότητα αυτές οι μυοκίνες μέσα που παράγονται στον εγκέφαλό μου, μέσα από την κυκλοφορία του αίματος τι κάνουν, πάνε παντού. Μπορεί λοιπόν να πάνε και τι να κάνουν, έχουν έντονη αντιπνευμονώδη δράση. Μπορεί λοιπόν να πάνε και να χτυπήσουν ένα καρκινικό κυταράκι με τη γενέση του. Πόσο σημαντικό. Ναι. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία βλέπουμε ένα μήνα φουσκώνει και πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Είναι ίσως πολύ σημαντικά πράγματα για να μπορώ να συνεχίσω να γυμνάζομαι και να φουσκώνω το μήνυμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι μυοκίνες στην πραγματικότητα τι είναι, έχουν μία απριόρι αντιπνευμονώδη δράση μέσα στον εντερικό αυλό. Αυτό είναι και ένας λόγος που θα πούμε παρακάτω, συστήνουμε και προπόνηση αντιστάσεων τόσο στον ασθενή μας, όσο και στον υγιή πληθυσμό, ο οποίος δουλεύει στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που μπορούμε έγκαιρα να κάνουμε να επέμβουμε. Τώρα, εδώ υπάρχει το weight loss που λέω, είναι γιατί σε σχεδιασμό μια υποθυμητική διατροφή, το τονίζω αυτό, δεν θα δυνατήσει να μας άσκηση, αλλά κάνας άσκηση σε σχεδιασμό μια υποθυμητική διατροφή, αυτό θα συμβάλλει στην απώλεια βάρους και ακόμα καλύτερα, όχι απώλεια βάρους, στην απώλεια του σωματικού λίπους. Το σωματικό λίπος, το οποίο το θεωρούσαμε χρόνια πριν ως ανενεργό ιστό, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια αιστεία πρόκλησης φλεγμονών μέσα στο σώμα σου. Άρα, μειώνει το σωματικό λίπος. Εκ των πραγμάτων, όλο αυτό να ξέρεις ότι συμβάλλει και στην αλλαγή σε επίπεδα σύνθεσης του εταιρικού σου μικροβιώματος. Τώρα,
Πάμε και σε ένα που το ξέρουμε, μέτριας έντασης άσκηση. Έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει, ενώ που λέει transit time, συμβάλλει στον χρόνο διέλευσης του εταιρικού περιεχομένου μέσα από τον εταιρικό αυλό. Οπότε αυτό από μόνο του να δεις πάλι είναι ένας ακόμα παράγοντας για να ασκεί regulating, να ασκεί αντιπληγορώδη δράση μέσα στον εταιρικό σου αυλό. Τώρα, νομίζω στα επόμενα 5 λεπτάκια θα έχουμε πληρώσει. Προχωράω λίγο παρακάτω. Θα βάλω στο πολύ μεγάλο ερώτημα. Τι είδους άσκηση? Πήγα εδώ, αλλά θα ξαναγυρίσω πάλι μία πίσω για να σας δείξω ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον έβριμα που πήγαινε σε κουδικάκια εργαστηρίου σε ένα πείραμα. Και θα έρθω ξανά εδώ να μιλήσω για τι είδους άσκηση. Να γυρίσω στα κουδικάκια αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι δύο πολύ χαρακτηριστικά κουδικάκια. Υπήρχαν λοιπόν ομάδες. Δύο ομάδες από κουδικάκια σε κουδικάκια εργαστηρίου, τα οποία με τεχνητό τρόπο, με χορήγηση οξέως, στα κουδικάκια αυτά δημιούργησαν ελκώδικο λίπιδα. Ναι, με τεχνητό τρόπο λοιπόν τους χορήγησαν οξύ και τους δημιούργησαν ελκώδικο λίπιδα. Και στα κουδικάκια αυτά εφάρμοσαν δύο διαφορετικά πρωτόκολλα. Το ένα χαρακτηρίστηκε, βλέπετε εδώ, ως post-training running και το άλλο voluntary group training. Η διαφορά τους ήταν ότι εδώ τα κουδικάκια εξαναγκάζονταν να γυμνάζονται σε σχέση με τα κουδικάκια στο voluntary weight training, τα οποία τι κάνανε. Αφέθησαν, τα χάμστερ έτσι καλύτερα γυμνάζονται, ένα χάμστερ τρέχει αδιάκοπα όλη ώρα γύρω από τον τροχό του, έτσι. Αυτά αφέθησαν να γυμναστούν κατά βούληση, να ακολουθήσουν τη διάθεσή του διάσκεψη. Είναι τα πρώτα πώς εξαναγκάστηκαν. Μπορείτε ίσως να συμπεράνετε και να υποψιαστείτε μάλλον τι συνέβη. Το πρώτο πρωτόκολλο, το FTR, λειτουργήσε ως ένα στρεσογόνο ερέθισμα, το οποίο τελικά έχει αρνητικά αποτελέσματα στα επινεφρίδια και στο τμήμα αυτών των κωδικών. Το δεύτερο τώρα, ακριβώς το αντίθετο, έτσι, το voluntary, λειτουργήσε θεραπευτικά. Ενώ λοιπόν το πρώτο προκάλεσε πλέον στρες, το άλλο λειτουργήσε θεραπευτικά. Τι σημαίνει στρες? Επιπλέον, ομοιοστατική αναστάτωση και δίαιη ανοσοποιητική απάντηση. Άρα λοιπόν, εάν στην ελκώδικο λίπιδα έχουμε πρόβλημα εξαιτίας αυτής της βίαιης ανοσοποιητικής αντίδρασης, η άσκηση προκάλεσε στρες στον οργανισμό του κουδικάκι, δημιούργησε επιπλέον απορρίθμιση και παραπάνω στρες. Άρα, αυτό πάλι που πολύ συχνά λέω, η άσκηση είναι φάρμακο. Ναι, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι και φαρμάκι. Μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό που θα δούμε τώρα παρακάτω. Τι είδους άσκηση λοιπόν? Κάποιες βασικές αρχές. Εδώ μιλάμε τώρα σε θέματα ανθρώπων που έχουν κάποια διαταραχή με τον εταιρικό του γυμνογόνο, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι πράγματα που αφορούν και αυτό που δεν έχει να δεν αποκτήσει. Βασική αρχή λοιπόν. Επέλεξε το είδος της άσκησης το οποίο θα σε κάνει να νιώσεις πιο ήπιο. Είναι πολύ βασικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στο ΚΙΑΔ είναι ότι ο άνθρωπος να σηκωθεί από τη θέση του και να αποφασίσει να γυμναστεί. Το αν αυτός τώρα θα κάνει ποδήλατο, αν θα κάνει κολύμπι, αν θα κάνει ράνινγκ, οτιδήποτε, αυτό πραγματικά ας το αφήσουμε στην δική του επιλογή και να αποφασίσει ο ίδιος πραγματικά τι είναι αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά. Μα είναι το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, όσο και να μου πεις, αγαπητή διατροφολόγε, γιατί μου λέει κάνει καλό, αν με αναγκάσεις να το πίνω μόνο ρούφι όλη μέρα, αυτό δεν θέλω μουρνέλαιο. Όχι, άσε να πεθάνω. Έτσι ακριβώς σημαίνει και με την άσκηση. Θα πρέπει λοιπόν, και αυτή είναι η δική μας δουλειά, το καθηγητό και τη συνεδρίαση των διατροφολόγων, τι να κάνουμε, να μπορούμε να χρυσώνουμε το χάπι που πρέπει να πάρει το χάπι. Και απ' την άλλη, τι, να φτιάχνουν ένα περιβάλλον που ο άνθρωπο να περνάει όμορφα, να περνάει καλά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα τη ένταση και τη διάρκεια να είναι, είτε που να μην σε καταβάλει, αλλά αυτό άστο πάνω μα που είναι ανησυχή, αποφάσισε να συγκροτεί από το να πέσει. Τώρα, η αερόβια άσκηση με βάση τα ερευνητικά δεδομένα μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο. Βάζω μια παρένθεση εδώ τώρα, επειδή ουσιαστικά αυτό κάνω και βλέπω λοιπόν ότι η έρευνα για την κοινότητα γενικότερα έχει δώσει έτσι κι αλλιώς παραπάνω βάρος στην αερόβια άσκηση. Οπότε,
αναζητώντας πρωτόκολλα άσκησης εκ των πραγμάτων αναλυτικά, πέφτει σε περισσότερα πρωτόκολλα που έχουν αέροβη άσκηση. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα bias εκεί, δηλαδή δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν η αερόβια άσκηση έχει τον πρώτο λόγο πραγματικά ή πολύ απλά, γιατί το πλήθος των ερευνών έχει να κάνει μεθοδολογικά χρησιμοποιήσει την αερόβια άσκηση. Λοιπόν, τι είναι σημαντικό τώρα. Καθιερώστε, προσπαθήστε να καθιερώσετε τα μισάωράκια αυτά χαμηλής έντασης, αερόβιες άσκησης που μπορεί να είναι 3-4 φορές την εβδομάδα. Και είπαμε πριν τι σε ικανοποιεί, γιατί η αερόβια άσκηση μπορεί να είναι για αυτόν ο οποίος είναι χρόνια καθήμενος και ο άνθρωπος έχει παραπάνω βάρος και ο άνθρωπος δεν έχει καλά επίπεδα καλής αερόβιας ικανότητας. Μπορεί λοιπόν να είναι πραγματικά αρκετό αν 3-4 φορές την εβδομάδα βγει και περπατήσει με γρήγορο βηματάκι, έτσι ώστε να δημιουργήσει αυτό ένα ανέβασμα στους καρδιακούς ρυθμούς από ό,τι είναι στην κατάσταση ηρεμίας. Όπως αερόβια άσκηση για αυτόν που γυμνάζεται, φυσικά δεν είναι το περπάτημα. Δεν τον καλύπτει. Άρα έχει σημασία το intensity και να ρυθμιστεί ανάλογα με αυτό που να κάνουμε τον αγώνα. Τώρα, πολύ σημαντικό tip για μένα, το λέω και στους ανθρώπους, τους ασκούμενούς μου. Παρατήρησε ποιες ώρες μέσα στην ημέρα είσαι πιο ήρεμος και βάλε εκεί την άσκηση. Μην το κάνεις με πίεση και με αγχωτική διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα μου πεις, είναι η καλύτερη συνταγή το να κάνω μια μισή το βράδυ άσκηση. Θα σου πω ότι από το να μην κάνεις καθόλου, ναι, είναι προτιμότερο να κάνεις στις 9.30 το βράδυ την άσκησή σου. Απλά θα την κάνεις προσαρμοσμένη όπως πρέπει για εκείνη την ώρα. Η προπόνηση διστάσεων, να φέραμε πριν τις μυοκίνες, την οποία την λατρεύω την προπόνηση διστάσεων. Οφείλει να είναι μέρος της εβδομαδιαίας προπόνησης και θα βοηθήσει πάρα πολύ μέσα από την ενδοκρινική λειτουργία του. Οι σημείες είναι ενδοκρινείς αδένες, γιατί κάνουν αυτοί παράγουν ορμόνες. Μία από αυτές λοιπόν τους οποίες είναι οι μυοκίνες που αναφέραμε. Μία συχνότητα για να ξεκινήσεις 1-2 φορές την εβδομάδα. Μη σε τρομάζει η προπόνηση της τάσης. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο μέσα από ατυχείς, πραγματικά ατυχείς έτσι, περιπτώσεις γνωριμίας που είχαμε με το χώρο. Γιατί, ναι, βέβαια, αν είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος, υπέρβαρος, κουρασμένος, στρεσαρισμένος και άϊπνος και πάω σε ένα χώρο και με αναγκάσουν τι να κάνω, χωρίς έλεγχο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κάποια αξιολόγηση, να σηκώνω, να τραβάω και να σπρώχνω φυλά και να τρέχω και ένα διάδρομο, αυτό όλο τελικά θα μου φτάσει στο παράδειγμα που είπαμε το Μουρουνέλαιο. Όσο και να μου λες ότι μου κάνει καλό, εγώ δεν θέλω να το πιω. Θέλω. Πρέπει όμως σε κάψουμε. Βάλω το μου κάπου στο γιαούρτι, στη σαλάτα. Κάπως. Απλά να μην το καταλαβαίνω αυτή τη γεύση. Έτσι, κάπως έτσι. Και αυτή είναι και η τέχνη μας. Θα πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμόζουμε τα δεδομένα της άσκησης, σχεδιάζοντας την επιστήμη, αλλά μέσα από ένα άνθρωπο-κεντρικό πρίσμα. Έτσι, δεν έχουμε να κάνουμε με κουμπικάκια στο εργαστήριο που και αυτά έχουν συμβεί. Έχουμε να κάνουμε δώσει κάτι παραπάνω με ανθρώπους. Πολύ πολύ σημαντικό. Εκπαίδευση πάνω σε απλές τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης, καθώς και σε απλές διατάσεις. Ακόμα και αν δεν κάνεις κάποια άλλη μορφή άσκησης, είναι σημαντικό να εκπαιδευτείς και να κάνεις αυτά. Εχθές είχα ετοιμάσει την παρουσίαση, αλλά δεν έχουμε μαζί. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο paper. Τυχαία έπεσε μπροστά μου, που έψαχνα για το πώς οι διατάσεις μπορεί να έχουν καλύτερη επίδραση στη μείωση της αρτηριακής πλήσης, ακόμα και από την ίδια την αερόβια σας. Πολύ ενδιαφέρον, θα το πράξω λίγο περισσότερο, ίσως σε άλλη παρουσίαση στο θέατρο. Και πολύ πολύ σημαντικό. Απευθύνσου σε κατάλληλες επαγγελματίες. Έστω και για λίγες συνεδρίες στην αρχή, μέχρι να πατήσει τα ποδαράκια σου. Τυχιούχους γυμναστές, ναι. Πολλοί θεωρούν εδώ είμαι υπέρβαθος της προσωπικής εκγύμνασης, όχι μόνο γιατί είναι αυτό ασχολούμαι με τα χρόνια, αλλά γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον τον πρώτο μήνα να μπορέσει να πάρει έναν άνθρωπο και να του δείξει με ασφάλεια τι σημαίνει να αναπνέει, τι σημαίνει διοικητική στολή, τι σημαίνει μπορώ να σταθεροποιώ μια άρθρωση, τι σημαίνει τέμπο, τι σημαίνει διάταση, τι σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα και τα οποία είναι σημαντικό να
εξατομικεύονται. Είμαι υπέρ των guidelines, απλά όπως λέω πάντα, θέλουμε τα guidelines να τα γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικά για να μπορούμε τι, έχοντάς στο μυαλό μας, να κάνουμε εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Άρα, ακόμα για έναν άνθρωπο που μπορεί να θεωρεί και ακόμα και οικονομικά δεν έχει την ικανότητα να στηρίξει personal training, δεν είναι καθόλου ασύμβατο σαν σκέψη και πρακτική το να πεις ότι για ένα-δύο μήνες κάνω προσωπική γύμναση και στη συνέχεια πλέον πατάω στα πόδια μου και προχωράω αυτόνομος, αλλά γνωρίζοντας βασικά πράγματα. Σταματάω εδώ. Για πληροφορίες μπορείτε να πείτε στη σελίδα μου στο Facebook και παραπάνω, γιατί δεν μπορώ να πάρω άλλο χρόνο. Κύριε Ζουμπανέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους άκουσαν τη σημερινή παρουσίαση και όσους λίγο θα συνεχίσουν να πούνε τα πολύτιμα πράγματα που θα συνεχίσουμε με τη συνέχεια. Δημήτρη, καταρχάς ευχαριστούμε για την υπέροχη παρουσίαση, όπου επιβεβαιώνεις και εσύ για ακόμα μία φορά πόσο σημαντική είναι η αξία της άσκησης στην υγεία, γιατί ένα από τα πράγματα που και εμείς διδάσκουμε στην εκπαίδευση είναι ότι δεν έχει καμία σημασία ένα συγκεκριμένο βάρος, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η συνολικότερη επίτευξη της υγείας. Και ως παρενέργεια αυτού, θετική παρενέργεια, είναι και ένα ιδανικό σωματικό βάρος. Θα ήθελα και με μια κουβέντα, και ως και εσύ ένας από τους πρώτους απόφοιτους της εκπαίδευσης Master Practitioner Eating Disorders, κατά πόσο άλλαξε τη σκέψη σου, την νοοτροπία σου και γιατί θα σύστηνε σε άλλους συνεργάτες σου να κάνουν αυτή την εκπαίδευση. Θα πω για άλλη μια φορά αυτό που πάντα λέω όταν με κάτι που γραφτεί πολλές φορές, είναι ότι η εκπαίδευση πια ήρθε να σφραγίσει και να εκπληρώσει όλα αυτά που σκεφτόμουν και υποψιαζόμουν μέσα από την συναναστροφή μου πάρα πολλά χρόνια με κόσμο σαν προπονητής. Ήρθε να με φέρει για μένα το σημαντικότερο πράγμα από όλο αυτό. Σε επαφή με εξαιρετικούς επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και να με φέρει σε πολύ στενή επαφή μαζί τους. Ήρθα να μάθω νέα πράγματα και να αναρωτηθώ για νέα πράγματα. Αυτό εκ των πραγμάτων εξέλιξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Άλλωστε δεν είχε ο κ. Ζουμπανέας, ξέρετε, από τι και φίλοι είμαστε. Δύο χρόνια μετά την εκπαίδευση του ΚΕΔΑ αποφάσισα να κάνω και μια τεράστια αλλαγή στα επαγγελματικά μου. Δηλαδή, άφησα το κορδί. Να σύγχρονα ήταν άλλα πράγματα. Δηλαδή, ήταν τόσο βαθιά η επίδραση που αποφάσισα ότι τελικά μου αρέσουν άλλα πράγματα. Και βρέθηκα σε άλλα μονοπάτια. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτή την απόφαση οφείλεται σε εσάς και αν το ξέρετε. Οπότε, για τους συναδέλφους που ακούνε, θα πρότεινα την εκπαίδευση του ΚΕΑ για δύο λόγους. Πρώτον, θα σου ανοίξει εκ των πραγμάτων ορίζοντες που μπορεί να φαντάζεις και να βλέπεις αυτή πολύ απόματα τώρα, έτσι. Όπως μπορεί να κάθομαι, ας πούμε, στην Κέρκυρα και την ανακτά την Ιταλία απέναντι, όπως φέρνει την Ιταλία στα πόδια σου, έτσι. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι η δουλειά μας γίνεται ποιοτικότερη, αποτελεσματικότερη, μέσα από τις εξαιρετικές συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες υγείας. Δεν μπορούμε, αυτό που είπε ο κ. Μαναιράκης, ο πανέτοιμος φίλος, την παρουσίασή του, δεν μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους μέσα από ένα μόνο διάστατο μονοπάτι, πολύ απλά γιατί ο άνθρωπος δεν είναι κάτι μόνο διάστατο. Άρα χρειάζεσαι τη συνδρομή του νευρολόγου, θέλει τον γυμναστή, θέλει τον ψυχολόγο, υπάρχει μια διεπιστημονική συνεργασία και προσέγγιση και όλα αυτά. Επίσης να πω ότι δεν υπάρχει περιστατικό που να έχουμε αναλάβει μια τριάδα επαγγελματιών υγείας όπως καθηγητής φυσικής αγωγής, διαιτολόγος και ψυχολόγος που να μην έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης να πω και για όσους μας παρακολουθούν ότι μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης που είχες όλα αυτά τα χρόνια που θαυμάζω, εκτιμώ και ασπάζομαι, ένα πράγμα έχω μάθει ότι όσο πιο πολύ σας γνωρίζω, γνωρίζω την επιστήμη της φυσικής αγωγής, την επιστήμη της άσκησης, τόσο πιο πολύ αισθάνομαι και εμπιστεύομαι τα προσωπικά μου περιστατικά μόνο στους συνεργάτες και απόφοιτους του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όπως επίσης να πω και για την εξαιρετική πλατφόρμα
που δουλεύεις μπορούν όλοι να μπουν στο healthx.gr και να δουν αυτόν τον μοναδικό τρόπο που εργάζεσαι και πώς ακόμα και μέσα στην καραντίνα μπορεί κάποιος να γυμναστεί με τον πιο ασφαλή τρόπο, διότι οι άσχοι θέλουν ένα φάρμακο και όχι φαρμάκι, όπως πολύ σωστά ανέφερε στην παρουσίασή σου, και εμείς οι διαιτολόγοι χρειαζόμαστε πραγματικά έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής που μιλάνε την ίδια γλώσσα σε εμάς, με εμάς, για να γυμνάσουν τον κόσμο μας με τον πιο σωστό και τον πιο κατάλληλο τρόπο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίασή σας.